Μην κοιτάτε, ένα ποσοστό ανεργίας 11% στην Ελλάδα κρύβει ότι στους νέους είναι 25% η ανεργία. Και αυτό οφείλεται στο κοινωνικό μοντέλο. Για μένα, το μεγάλο ρίσκο είναι στην εκτέλεση. Υπάρχουν ακόμα υπουργοί που δυστυχώς, κατά την άποψή μου, εμφορούνται από παλαιές ιδέες και δεν καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται να προχωρήσει μια εξωστρεφή οικονομική πολιτική. Βλέπετε τι γίνεται με το καμποτάζ, βλέπετε τι γίνεται με τις άδειες των φορτηγών. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα η οποία ελέγχει, διότι αν αφήναμε την εξέλιξη σε ελληνικά χέρια, φοβάμαι ότι το άνοιγμα των αγορών θα ήταν μαϊμού. Μου επιτρέπετε την έκφραση. Άρα λοιπόν όλα εξαρτώνται από το μηχανισμό υλοποίησης αλλά και από την κοινωνική αποδοχή. Τώρα, η κοινωνική αποδοχή, κατά την άποψή μου, θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα στην πάταξη φοροδιαφυγής. Αν αυτή η κυβέρνηση έρθει στο τέλος του χρόνου και πει: έπιασα ελεύθερους επαγγελματίες, έπιασα φοροφυγάδες, έπιασα offshore εταιρείες και αυξηθούν τα έσοδα παραπάνω από το στόχο από τις περιοχές αυτές, τότε μάλιστα ο κόσμος θα πει ότι είχα υπέστην μείωση στο μισθό, αλλά τουλάχιστον πάει χαλάλι. Αν δεν έχουμε πρόοδο στο κομμάτι αυτό, τότε η κοινωνική αποδοχή θα μειωθεί. Άρα, εγώ πιστεύω ότι η κοινωνική αποδοχή εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη φοροδιαφυγή, από την πάταξη φοροδιαφυγής. Πολιτική συνένεση. Δεν πρέπει να γίνει επένδυση στο λαϊκισμό. Τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα. Όποιος σας λέει ότι υπάρχει άλλος τρόπος, σας κοροϊδεύει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα, θα εξαρτηθεί επίσης από το περιβάλλον εντός της Ευρωζώνης και από ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Εδώ πέρα πηγαίνει καλά και η Ευρωζώνη βοήθησε και τελικά στήθηκε στα πόδια της. Εγώ, κατά την άποψή μου, πίστευα ότι τον προηγούμενο μήνα, εάν η Μέρκελ συνέχιζε αυτή τη βλακώδη πολιτική, η Ευρωζώνη θα είχε καταστραφεί σήμερα. Αυτό που σας είπα πριν, ότι το ευρώ δεν θα καταστραφεί, το λέω διότι πια πίστηκα ότι η Γερμανία είναι ακόμα και αυτή η πολύ συντηρητική κυβέρνηση που ακούει η Ελλάδα και με το δίκιο της ίσως δημιουργεί προβλήματα, έτσι, δεσμεύτηκε πια και έδωσε πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Θα φτάσουμε και σε αυτά. Λοιπόν, η κρίση λοιπόν είναι ευκαιρία για διόρθωση παλαιότερων λαθών και προσαρμογή της οικονομίας σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία. Για μένα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ίσως η τελευταία μας. Καθορίστηκε παράγοντες για την επιτυχία, γι' αυτό και τα έβαλα και σε μεγάλα γράμματα. Χρειαζόμαστε ηγετικές πρωτοβουλίες, συντεταγμένη πορεία. Η Ελλάδα είναι σε πόλεμο. Σε πόλεμο θέλεις πρώτα απ' όλα ηθικό του στρατεύματος. Μετά στρατηγούς. Θέλεις ηγέτες. Έτσι, και αυτό είναι κυρίως τα πολιτικά κόμματα, αλλά και όλη η ελίτ της κοινωνίας. Χρειάζεσαι υπευθυνότητα και καθοδήγηση της κοινωνίας και επεξήγηση του οράματος. Γιατί τα κατακάνουμε αυτά? Εγώ νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να είναι πολύ πιο εξωστρεφή και να εξηγήσουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε ότι για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι μια ευκαιρία να δεχτούν το ξένο κεφάλαιο, να κάνουν ένα άνοιγμα προς τα έξω, όσον αφορά την πολυεθνικότητα. Όμως το 90%, κύριε καθηγητά, των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις και κατά το μάλλον ήτον είναι οικογενειακές. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το άνοιγμα όσον αφορά την πολυεθνικότητα αυτών των επιχειρήσεων? Δεν έχουν κάποια τύχη σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έρθει η Lever Ελλάς ή η Unilever ή κάποια άλλη να πάρει μια οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό εννοείται να έρθει σε ένα κεφάλαιο? Όχι, με τίποτα. Δεν είναι το 90% μικρές επιχειρήσεις, είναι μικρότερο, αλλά όμως είναι περίπου 70. Όμως το υπόλοιπο 30, που είναι μεγάλες επιχειρήσεις, είναι πάνω από το 80% της προσέμενης αξίας. Επομένως, δεν είναι θέμα αριθμού, είναι θέμα μεγέθους. Δεν λέω βέβαια στις επιχειρήσεις αυτές, αλλά θα σας πω εγώ τομείς που μπορεί το... Μιλάμε για το 70% των επιχειρήσεων. Ναι. Θα σας πω. Γιατί εκεί ανήκω και αυτό με γνωρίζει. Ναι. Εάν δείτε σε αυτό το βιβλίο που σας ανέφερα πριν, το Στουρνάρας και Αλμπάνη, για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, έχουμε ένα δείκτη μέσα. Λέμε, στην υπόλοιπη Ευρώπη, το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορίου που γίνεται μεταξύ χωρών είναι εμπόριο, αυτό που λέμε, ενδοκλαδικό. Δηλαδή, δεν είναι εμπόριο διακλαδικό, δηλαδή δεν πουλάς βούτυρο και ανταλλάσσεις αυτοκίνητα. Η Ιταλία, για παράδειγμα, εισάγει φτηνά ρούχα, εξάγει ακριβά ρούχα. Έτσι. Η Γερμανία εξάγει
ορισμένα κομμάτια αυτοκινήτων στην Ιρλανδία, από την Ιρλανδία εισάγει κομμάτια αυτοκινήτων. Στην Ελλάδα αυτό το κομμάτι του ενδοκλαδικού εμπορίου δεν υπάρχει καθόλου. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι δεν υπάρχουν συνεργασίες ελληνικών με ξένες επιχειρήσεις. Αυτό νομίζω είναι για μένα ένας πολύ βασικός διαρθρωτικός παράγοντας που εξηγεί τις χαμηλές εξαγωγές. Τώρα, σε ποιους κλάδους μπορούμε να έχουμε συνεργασία? Πιστεύω στην ενέργεια, στον τουρισμό, στις τράπεζες, στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ήδη έχουμε, και ευτυχώς που έχουμε, δύο γαλλικές τράπεζες εδώ, γιατί στηρίξανε στη διάρκεια της κρίσης την ελληνική οικονομία. Αν δείτε, έχουν πιο πολλά ομόλογα από ό,τι έχει η Εθνική Τράπεζα, οι δύο αυτές τράπεζες. Τι άλλο θα έλεγα? Άρα λοιπόν, ενέργεια, τουρισμός και στην υγεία. Στην υγεία, ίσως να μην το ξέρετε, αλλά φέτος είναι η πρώτη χρονιά που συνταξιοδοτούνται οι λεγόμενοι baby boomers, δηλαδή η γενιά που γεννήθηκε το 1945, αμέσως μετά τον πόλεμο. Η πιο εύπορη από τη γενιά αυτή οραματίζεται να έρθει και να ζήσει στον Ευρωπαϊκό Νότο. Λοιπόν, η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει μια στρατηγική ανάπτυξης, να φτιάξει κέντρα αποκατάστασης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι κάποιας ηλικίας, άρα χρειάζονται να ζούνε, να υπάρχουν, όχι νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης. Δηλαδή θα μπορέσουμε, για παράδειγμα... Μιλήσατε για τρεις από τους τρεις κλάδους, οι δύο είναι υπηρεσίες. Από τους τρεις κλάδους που μου αναφέρατε, οι δύο είναι υπηρεσίες. Ναι, οι υπηρεσίες, ναι, βεβαίως. Το εμπόριο... Και στο εμπόριο. Για παράδειγμα, ήδη στο εμπόριο έχουμε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι το Lidl, όπως είναι το Carrefour. Και ακόμα το εμπόριο στην Ελλάδα έχει μεγάλα περιθώρια συγκέντρωσης. Άρα να ακόμα, συνδεθούν δηλαδή, με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, με τις αλυσίδες, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις να συνδεθούν με τις αλυσίδες. Ναι. Δεν υπάρχει ακόμα συγκέντρωση στην Ελλάδα στους τομείς αυτούς. Σας ευχαριστώ. Έχουμε πολύ. Περιθώριο. Ο κύριος, να πάρουμε με τη σειρά ή να... Ή τυχαία, λοιπόν, ο κύριος. Ναι, ναι, μια και είπατε. Δημήτριος Πολίτης λέγομαι. Και εσείς Πολίτης. Ναι, κατά σύμπτωση είμαστε πρώτου βαθμού συγγενείς. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί να μην άπτεται του δικού σας αντικειμένου, αλλά επειδή ακούω διάφορες φοβίες, ας πούμε, κάποιων, αν θέλετε, συναδέλφων, γι' αυτό το ρωτάω. Το εξής, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι εργαζόμενοι σε τράπεζες που είναι άνω των 50 ετών να χάσουν μέσα στα επόμενα έτη αναγκαστικά τη δουλειά τους, δηλαδή να υποχρεωθούν, ας πούμε, σε έξοδο ή να απολυθούν, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Αυτή είναι η ερώτηση. Λόγω της όλης κρίσης στην Ελλάδα. Αυτό. Ναι, μόνο για τράπεζες είναι η ερώτηση. Ναι, ναι. Η απάντησή μου είναι ότι δεν έχει ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, από την Τρόικα, να γίνουν απολύσεις. Ούτε και μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ξεκαθαρίστηκε. Ξεκαθαρίστηκε από συνεντεύξεις που έδωσαν και ο Βαν Ρομπάι και ο Τρισέ, ότι κανείς δεν υποχρεώνει ελληνικές επιχειρήσεις οποιοδήποτε είδους, ακόμα και από το δημόσιο, να κάνει απολύσεις. Εξάλλου, ο τρόπος που επελέγει να γίνει προσαρμογή. Σας είπα πριν ότι η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα συνέβη διότι είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως σε μια άλλη χώρα να επελέγεται η λύση να απολυθούν αυτοί. Στην Ελλάδα δεν επελέγει η λύση αυτή και όλοι το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το μοντέλο το κοινωνικό στην Ελλάδα δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Επελέγει η λύση να μειωθούν οι μισθοί του δημοσίου. Και την άποψή μου σωστά.